Μεγάλη διαρροή νερού λόγω του ισχυρού σεισμού των 6 Ρίχτερ στο Αρκαλοχώρι τον περασμένο Σεπτέμβριο διαπιστώθηκε στο αρτευτικό φράγμα των Παρτήρων, όπου μεγάλες ποσότητες νερού έτρεχαν στο πρανέα του φράγματος. Αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς αν δεν βρεθεί άμεσα λύση, δεν θα μπορέσουν να αρδεύσουν τις καλλιέργειές τους. Φέραμε κάποιους ειδικούς, φέραμε κάποιους δίτες. Κατά 95% είναι θέμα της σωλήνας η οποία εκτονώνει πραγματικά το φράγμα. Και με το σεισμό κουνήθηκε λίγο και μάλλον έχει ανοίξει από μέσα η σωλήνα. Η σωλήνα αυτή καταλύζει, σας είπα, μέσα σε μια χαράδρα. Εκεί είναι ανοιχτή. Την έχουμε ανοίξει για να εκτονώνει το φράγμα. Δεν μπορούμε να κρατούμε το νερό μέσα στο φράγμα. Διότι αν την κλείσεις αυτή τη σωλήνα αμέσως, βλέπεις το νερό και βγαίνει από μέσα από τη γη, μέσα από το χώμα. Και να τόσει συνέχεια να τρέχει, σου παίρνει το χώμα, το βγάζει έξω και στο τέλος ανοίγει, θα ανοίξει. Και οι χωριανοί γρινιάζουν και λένε γιατί να μην το κλείσουν τώρα, να ποτίσουν το καλοκαίρι και μετά να το ανοίξουν, μετά να το φτιάξουν. Χρειάζονται οι άνθρωποι γιατί δεν είναι να ποτίσουν, να βάλουν ένα περιβόλι, να ποτίσουν τα δέντρα που ποτίζανε. Έτσι κι αλλιώς τώρα δεν μπορούν να το φτιάξουν. Διότι είχε κατέβει πολύ χαμηλά το νερό και τώρα που βγάλε το χιόνι και όλα αυτά, ξαναγκέμωσε πάλι. Σε 10 μέρες ήταν γεμάτο πάλι. Δεν έπρεπε να το ανοίξουν το φράγμα. Να το αφήνουν να χάσει και να ποτίσει ο κόσμο το καλοκαίρι το ελάχιστο. Να βάλει ένα μπερβόλι, να βάλει ένα μπράσινο φύλλο να τρώει. Τώρα δεν έχει τίποτα. Γιατί δουλεύει. Αν και δεν θα φτιάξει. Γιατί ο ποταμός από πάνω δεν ξέρω αν πήγατε ή τα νερό φέρνει. Έχει ήδη γεμίσει το φράγμα. Ας τρέχει η βατράχη, ας βγάλουν το νερό έξω. Είναι μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή. Το φράγμα μας αυτή τη στιγμή έχει εμφανιστεί μία διαρροή νερού. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε την αιστεία του προβλήματος, το οποίο πιστεύουμε ότι έχει γίνει από σεισμό. Ωστόσο η διαδικασία εξελίσσεται πολύ αργά. Υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία. Οι καλλιέργειες πρέπει να καλυφθούν άμεσα από νερό. Δεν ξέρω τι θα γίνει και αν είναι σταδοποιή. Όπως εκτιμά ο Μανώλης Φραγκάκης, δεν θα υπάρξει λύση μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι, δεδομένου ότι οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, καθώς απαιτείται εκπόνηση μελέτης μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος στο φράγμα των Παρτήρων, γεγονός που εντείνει ακόμη περισσότερο την ανησυχία του αγροτικού κόσμου. Κατάφερα να μιλήσω με τον κύριο Τριαντόπουλο να μου πει ότι θα μου χρηματοδοτήσει τη μελέτη που θα γίνει, να δούμε τι πρόβλημα υπάρχει, πού είναι το πρόβλημα, τι κόστος έχει. Δεν μπορεί να συνηθίσεις ένα δέντρο να το ποτίζεις 20 χρόνια και μια στιγμή να σταματήσεις, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Όσον αφορά το χρόνο, πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε μέχρι το καλοκαίρι, δεν θα φτάσει ο χρόνος. Ότι θα το φτιάξουν. Πότε όμως. Πιθανόν η διαρροή οφείλεται σε σωλήνα, δήλωσε ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας, ο οποίος αναζητά εναλλακτική λύση για την άρδευση των καλλιεργειών μέσω του φράγματος Σαμουργελών. Υπάρχει μία εναλλακτική λύση, την οποία την έχουμε σκεφτεί, να κάνουμε ένα bypass με το φράγμα των Αμουργελών που είναι παραπάνω.